Παιδιά καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σε αυτό το βίντεο θα δώσω μια τεχνική διαλογισμού υλοποίησης, τη δίνω πρώτη φορά. Μόλις τελείωσα και εγώ αυτόν τον διαλογισμό, τον έκανα πριν από 5 λεπτά και τώρα φτιάχνω αυτό το βίντεο με αγάπη για εσάς. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, το subscribe, την εγγραφή στο κανάλι μου για να βρείτε τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Υπάρχει ένα κουμπί κοινοποίηση, κοινοποίησε το βιντεάκι, κοινοποίηση και αντιγραφή και το κοινοποιεί όπου θέλει, όπου αγαπά. Κάποιον που θέλει να τον βοηθήσει να αλλάξει, να εξελιχθεί, να πάρει μερικά πράγματα από το κανάλι από τα πράγματα τα οποία λέω. Επίση, σχολεία σε κάποιο βίντεο. Τι θε να ελοποιήσει, τι θε να φτιάξει, την αγάπη σου, την καλησπέρα σου, οτιδήποτε θέλει. Μέσα από του διαλογισμού ουσιαστικά γίνεται η σύνδεση με τον εσωτερικό μάγια σε αυτό. Υπάρχει όπω έχουμε πει διαλογισμό παρατήρηση, διαλογισμό παρα... οραματισμό, διαλογισμό υλοποίηση, διαλογισμό σύνδεση με τη μονάδα, διαλογισμό πλαντικού πεδίου. Υπάρχει ο διαλογισμός που περπατά, που είσαι σε κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη διαλογισμού. Όλα είναι συνδυαστικά. Χρειάζεται απλά να ξέρει τι τεχνικέ, πώ τα κάνει, πώ ουσιαστικά συνδέεσαι με την ενέργεια μέσα σου, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια. Εσύ ο ίδιο είσαι αυτό που ενεργοποιεί εσύ ο ίδιο, είσαι αυτό που κάνει τη σύνδεση και όπω έχω πει, διαλογισμό κάνει όλη μέρα. Σε ποιο επίπεδο κάνει διαλογισμό, είσαι στο επίπεδο τη υψηλή συνειδητότητα, είσαι στο επίπεδο τη υψηλή υλοποίηση, είσαι στο επίπεδο που του συνδέεσαι συνειδητά πλέον και δημιουργεί τα όνειρά σου, τη φαντασία την οποία έχει δημιουργήσει μέσα στο μυαλό σου με μια υψηλή πρόθεση την οποία εσύ έχει φτιάξει πάντα κατά τη διάρκεια του διαλογισμού χρειάζεται να έχεις μια υψηλή πρόθεση για εσένα, για τον πλανήτη, για τους ανθρώπους. Βάλε τους ανθρώπους μέσα στην προσευχή σου, μέσα στο διαλογισμό σου, για το καλό του κόσμου, για το ανώτερο καλό του πλανήτη. Βάλε να υπάρχει υγεία στους ανθρώπους, να υπάρχει αυθονία στους ανθρώπους, υλική και πνευματική, να εξελίσσεται ακόμα πιο γρήγορα η υγεία. Βάλε αυτή την πρόθεση μέσα στο διαλογισμό σου. Και θα δεις ότι όταν θα δίνεις μέσα από το διαλογισμό, μέσα από την προσευχή σου, πες το όπως θέλει, θα αρχίσουν να έρχονται τα πραγματάκια σε ένα πιο γρήγορα. Γιατί δημιουργεί κάτι για το ανώτερο καλό, δημιουργεί κάτι για του άλλου ανθρώπου, δημιουργεί κάτι για το σύμπαν. Και το σύμπαν αγαπάει να του στέλνει την αγάπη σου. Το σύμπαν αγαπάει να βάζει την πρόθεσή σου σαν κύριο και πρωταρχικό στόχο για το ανώτερο καλό του σύμπαντο, για το ανώτερο καλό του ανθρώπου, για το ανώτερο καλό το δικό σου. Βάλε και σένα. Δεν είπα να σε ξεχάσει. Και εσύ μέσα. Θα δώσω την τεχνική σε λιγάκι. Σα αγαπάω. Είστε καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι. Ο λόγο που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω του ανθρώπου να διευρύνουν τη συνειδητότητά του. Είναι για τη διεύρυνση τη συνειδητότητα του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση τη συνειδητότητα στου ανθρώπου του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση τη συνειδητότητα μέσα σε μένα, στο σύμπαν μα, στο, στο γαλαξία μα. Στα υπόλοιπα σύμπαντα στου ανθρώπου. Έτσι διευρύνουμε, παιδιά. Από τη μονάδα και μετά πάμε στο συλλογικό. Απλά πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή τη συνειδητότητα, την υψηλή συνειδητότητα η οποία είμαστε. Είμαστε υψηλή συνειδητότητα. Είμαστε πολύ διαστατικοί. Η επιστήμη πλέον το αποδεικνύει αυτό καθημερινά. Η βιολογία, η φυσική, η βιολογία με τη φυσική έχουν αρχίσει και συνδέονται τα τελευταία χρόνια σαν επιστήμες και αυτό έχει αρχίσει και δημιουργεί ακόμα με μεγαλύτερη εξέλιξη στον πλανήτη μα, ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη στου ανθρώπου και τα μαθηματικά επίση. Τρει καταπληκτικέ επιστήμες. Μαθηματικά με φυσική συνδέονται άμεσα το σύμπαν μα. Το σύμπαν μα είναι ο καλύτερο φυσικό. Ο Θεό είναι ο καλύτερο φυσικό που υπάρχει. Και μέσα από τον διαλογισμό αντιλαμβάνεσαι αυτή την πολυδιαστατικότητά σου αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ενέργεια 99,999999 ,99 ,99 ,99 ,99, μέσα σε ένα άτομο κενό 0,1% ύλη είσαι 0,1% ύλη, είσαι καθαρή ενέργεια καθαρή, καθαρότατη ενέργεια και είναι μια πράγματα τα οποία βγαίν, βγαίνουν, τα οποία μαθαίνουμε, είσαι ένα ολόγραμμα απλά αυτή είναι η πληροφορία και χρειάζεται να αντιληφθείς τη ζωή διαφορετικά Χρειάζεται να δεις ότι ποιος μπορείς να γίνεις ουσιαστικά εσύ ο άλλος άνθρωπος. Να γίνεις εσύ ο άλλος ο οποίος θέλεις. Να αλλάξεις εσύ μέσα από αυτή την πολυδιαστατικότητα. Να αλλάξεις εσύ μέσα από τον διαλογισμό. Αλλά εντάξει βλέπουμε πάρα πολλούς διαλογισμούς από πάρα πολλά παιδιά τα οποία δίνουν. Αλλά δεν, δεν φτάνει μόνο ο διαλογισμός. Δεν μπορείς να κάνεις διαλογισμό και μετά να βγαίνει έξω και να τσακώνεσαι. Δεν μπορεί να κάνει διαλογισμό και να βγαίνει μετά έξω και να βρίζει. Δεν μπορεί να κάνει διαλογισμό και μετά να να Δεν μπορείς να κάνεις, να εκρήγνεσαι. Δεν μπορεί να κάνει διαλογισμό και μετά συνεχώ όλη μέρα να είσαι στο άγχο και στο τρέξιμο. Ο διαλογισμό είναι ένα εργαλείο που σε βοηθάει να κάνει αυτή την αυτοθεραπεία μέσα σου, να ανεβάσει τη συνείδησή σου, να ανεβάσει τι δονήσει σου, να αλλάξει τη συχνότητά σου. Αλλά χρειάζεται να βάλει το διαλογισμό μέσα στην καθημερινότητά σου. Και να μην κάνει διαλογισμό όπω λέω ασυνείδητα, γιατί κάνει διαλογισμό καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα 6,7 φορέ να στο κομματικό πεδίο. Να επεμβαίνει συνειδητά και να μεταφέρει τον διαλογισμό σου μέσα στην καθημερινότητά σου για να εξελίσσεσαι και θα δει πώ θα αλλάξει η ζωή σου. Και ο διαλογισμό σε φέρνει με αυτό το ιερό κομμάτι μέσα σου. Με αυτή την πνευματικότητα, την εσωτερική πνευματικότητα. Δεν θε να το πει έτσι. Σε φέρνει με την ηρεμία μέσα σου. Συνδέεσαι με τη γαλήνη την οποία έχεις με τη γαλήνη από την οποία είσαι φτιαγμένο, την ηρεμία από την οποία είσαι φτιαγμένο. Και ουσιαστικά ισορροπεί τη δονητική σου κατάσταση. Ισορροπεί τη συνδυσιακή σου κατάσταση. Λοιπόν, πάμε, θα δώσω την τεχνική. Φανταστείτε αυτό το βίντεο. Τώρα ήχ, μου ήρθε να το κάνω. Είναι το δεύτερο βίντεο που φτιάχνω σήμερα. Είναι βράδυ. Λοιπόν, πάμε. Διαλογισμό. Υλοποίηση. Τεχνική. Ωραία. Μπορεί να κάτσει σε μια καρέκλα. Εγώ αυτόν τον διαλογισμό, αυτό ο διαλογισμό μου έχει έρθει πριν από 7 χρόνια. 8 χρόνια. Το 2014, πριν από 8 χρόνια μου ήρθε αυτό ο διαλογισμό. Μου ήρθε. Ξέρεις, όταν όσο αρχίζει και διευρύνει τη γνώση σου, διευρύνει τον εαυτό σου, αρχίζουν και, και σου έρχονται πραγματάκια. Αρχίζει το σύμπαν και σου στέλνει πράγματα. Πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Δε. Και αυτό το κομμάτι το οποίο έχω να σου δώσω. Ανοίγει τη βιβλιοθήκη του σύμπαν. Το σύμπαν είναι ανοιχτό. Η βιβλιοθήκη του σύμπαντο είναι ανοιχτή για όλου. Και ειδικά αυτό τον καιρό, αυτή την καταπληκτική περίοδο, την υπέροχη περίοδο την οποία περνάμε, στην οποία βρισκόμαστε, είναι ανοιχτέ οι πύλε του, είναι ανοιχτέ οι βιβλιοθήκε του σύμπαντο. Και η πληροφορία όπω βλέπετε είναι παντού, εκατομμύρια παιδιά μιλάνε για αυτά που μιλάω κι εγώ. Και αυτό ο διαλογισμό μου ήρθε το 2008, γιατί όπω είπα, πώ σου έρχονται ιδέε, σου έρχονται, σου έρχεται μια ιδέα για να κάνει κάτι, για να φτιάξει. Ε, μου ήρθε αυτό ο διαλογισμό. Κάποια στιγμή, καθόμουν στο διαλογισμό και συνδέθηκα. Μπορεί να κάτσει σε μια καρέκλα, τα πόδια σου πατάνε στη γη. Έτσι, τα πόδια πατάνε στη γη, κάτω. Τα χέρια εδώ, στου μυρού. Ευθενή σπονδυλική στήλη, μαλακή, χαλαρά, η ώμη προ τα κάτω. Το κεφάλι κοιτάζει μπροστά. Ή μπορεί να κάτσει στο κλαδό, όπω καθόμαστε στη γιόγκα. Όπω κάνουμε διαλογισμό παρατήρηση στη γιόγκα. Κλείνεις τα μάτια, ξεκινάς με αναπνοές, εισπνοή, εκπνοή από τη μύτη ή εισπνοή, εκπνοή από το στόμα. Θα το κάνει, θα κάνει τουλάχιστον για δύο λεπτά εισπνοέ και εκπνοέ, για να αρχίσει να χαλαρώνει νοητικά, για να αρχίσει να χαλαρώνει σωματικά, να μπει σε άλλα κύματα εγκεφαλικά. Αρχίζει να πλησιάζει δηλαδή στα κύματα Α, κύματα Θ. Ωραία. Και φέρνει την επίγνωση σου στο 7ο ενεργειακό κέντρο. Στο 7ο τσάκρα. Εδώ, πάνω. Λίγο, λίγα κατωστά πάνω από το κεφάλι. Και οραματίζεσαι σε αυτό το σημείο, σε αυτό εδώ το σημείο, πάνω, μία λευκή λωρίδα φωτός ή μία λευκή μπάλα φωτός. Και σιγά σιγά, όσο συνεχίζεις και κάνεις αυτή την πρακτική, όσο την εξελίσσεις, θα αρχίσεις να αισθάνεσαι εδώ πάνω σε αυτό εδώ το σημείο, είτε κάποιο μυρμήγκιασμα, είτε κάποιο παγωμένο αεράκι, είτε κάτι να σε γαργαλάει, κάτι, κάτι να σε ενοχλεί, έτσι. Λοιπόν, είναι, αυτή είναι η σύνδεση με τον εσωτερικό σου εαυτό, με τον ανώτερο σου εαυτό, είναι η σύνδεση με το σύμπαν, είναι η σύνδεση με τον Χριστό, είναι η σύνδεση με τον Θεό. Είναι η σύνδεση με τα ανώτερα πνευματικά παιδιά, με, τα, με την ανώτερη νόηση, να το πω έτσι. Είναι η σύνδεση με την εσωτερική σου καθοδήγηση. Και ξεκινάς λοιπόν και αφήνει αυτή την ενέργεια, καθώ έχει αρχίσει και το αισθάνεσαι αυτό, ξεκινά και αφήνει την ενέργεια νοητά να κατέβει προ τα κάτω. Και την κατεβάζει στο κάτω μέρο τη μονολική στήλη, στο πρώτο ενεργειακό κέντρο, στο πιελικό έδαφο. Και αρχίζει αυτό το σημείο και δουλεύει. Και μετά την οραματίζεσαι και την αφήνει να ανέβει πάλι προ τα πάνω. Και δημιουργείται δεξιά και αριστερά δύο δρόμοι η ενέργεια ανεβοκατεβαίνει ουσιαστικά. Αφού κάθεσαι εκεί 10, 15 λεπτά, μισή ώρα, ξεκίνα να κάνεις υλοποίηση. Ξεκίνα να φαντάζεσαι, να φέρνει εδώ, σε αυτό το σημείο, και να φαντάζεσαι αυτό που θες να υλοποιήσεις, οτιδήποτε γίνεται αυτό, με υψηλή πρόθεση. Ωραία. Και άρχισε να οραματίζεσαι, άρχισε να φτιάχνεις τον κόσμο σου, άρχισε να φτιάχνεις την ειρήνη, άρχισε να φτιάχνεις την αγάπη, τη συμπόνια στον κόσμο. Άρχισε να φτιάχνει αυτά τα συναισθήματα μέσα σου και να συνδέεσαι με αυτέ τι καταστάσει τι οποίε θέλει να υλοποιήσει, και να θυμάστε ότι τα πάντα συμβαίνουν τώρα. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο. Ο μόνο χρόνο που υπάρχει είναι αυτό. Και αυτή τη στιγμή που τα δημιουργεί, αυτή τη στιγμή γίνονται. Γιατί ουσιαστικά συνδέεσαι με αυτό το πεδίο το οποίο δεν το βλέπει, δεν φαίνεται. Και σε αυτό το πεδίο τα πάντα ήδη είναι υλοποιημένα, τα πάντα υπάρχουν. Απλά εσύ πρέπει να ανοίξει τον πολυδιάστατο εαυτό σου, να συνδεθεί μάλλον με τον πολυδιάστατο εαυτό σου για να δημιουργήσει αυτά τα πραγματάκια και να τα φέρει στην τρισδιάστατη σου πραγματικότητα. Είναι μια καταπληκτική τεχνική, παιδιά. Δοκιμάστε τη. Τη διδάσκω κιόλα. Όποιο θέλει είναι ένα καινούριο διαλογισμό, τον οποίο δίνω για πρώτη φορά. Όποιο θέλει μπορούμε να τον κάνουμε μαζί, να σα τον μάθω, να σα το διδάξω. Όπω και πάρα πολλού διαλογισμού, του οποίου μεταφέρω στα παιδιά. Conscious coaching, καθοδήγηση συνειδητότητα, επανασύνδεση σχέσεων. Δουλεύουμε πάρα πολλά παιδιά για επανασύνδεση σχέσεων. Ελάτε να εργαστούμε μαζί. προσέγγιση ιδανικού συντρόφου, για να φτιάξετε τη σχέση σα με τον σύντροφό σα, για να φτιάξετε τη σχέση σα με τον εαυτό σα. Άγχο, κρίση, απώλεια βάρου, διακοπή καπνίσματο, αθλητικέ επιδόσει. Τα πάντα μπορούμε να τα φτιάξουμε, τα πάντα μπορούμε να τα προγραμματίσουμε μέσα από τον διαλογισμό, μέσα από τον προγραμματισμό υποσυνείδητου. Από τις αναπνοές, μέσα από τι αναπνοέ, μέσα από συγκεκριμένε τεχνικέ που υπάρχουν και μα έχει δώσει αυτή τη στιγμή το σύμπαν και είναι καταπληκτικό. Και ο άνθρωπο εξελίσσεται συνεχώ μέσα από την επιστήμη. Και η επιστήμη πλέον συνδέεται με το πνεύμα, με το Θεό. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στον πλανήτη μα. Θα με βρείτε στο Facebook George Cody. Θα με βρείτε στο Instagram George Cody κάτω Παύλα Coach. Θα με βρείτε στο TikTok George Cody κάτω Παύλα Coach. Ομάδα συνδυσιακή εξέλιξη στο Facebook. George Cody στο Facebook. Κόντιτζό Τζο Σούχα στο Facebook. Μου στέλνετε τα μηνύματά σα σε όλε τι πλατφόρμε για να κλείσετε τώρα τη συνάντηση μαζί μου. Το email και το κινητό μου είναι στην περιγραφή. Με παίρνετε τηλέφωνο, μου στέλνετε email, οτιδήποτε θέλετε για να επικοινωνήσετε. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube αν σας άρεσε τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά με πάρα πολλές τεχνικές, με πάρα πολλή πληροφορία για να αλλάξετε τη ζωή σας, για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Τα, βοη... τα βιντεάκια βοηθάνε και εμένα τον ίδιο. Βλέπω και ξαναβλέπω τα βιντεάκια Παιδιά μου στέλνουν μηνύματα ότι ξέρει τι Γιώργο αυτό το βιντεάκι το είδα δύο φορέ, το άλλο το είδα τρει φορέ. Εγώ υπάρχουν βίντεο που δια... τα βλέπω τρει-τέσσερι φορέ, πέντε φορέ. Βιβλία που διαβάζω και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό με βοηθάει γιατί ενισχύω την μνήμη μου, ενισχύω τα νευρονικά δίκτυα, ενισχύω τη μνήμη μου για να βάλω αυτά τα οποία διαβάζω μέσα στην καθημερινότητά μου σε πράξη. Σα αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι. Μέσα από την καρδιά μου σα στέλνω την αγάπη μου, παιδιά. Namaste